Μαζί μας είναι ο Νίκος Μαυροκέφαλος, υποψήφιος στο ψηφοδέλτιο επικρατείας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Ένα είναι το κόμμα. Ο Νίκος είναι συνδικαλιστής στο ΠΑΜΕ, ήταν στο εργατικό κέντρο της Αθήνας. Τον καλησπερίζουμε. Καλησπέρα. Λοιπόν, το ερώτημα που θέλω να κάνω είναι πότε θα γίνει αυτό το συνέδριο της ΓΕΣΕ. Γιατί δεν τα αφήνετε να γίνει. Θα το δούμε. Θα το δούμε. Εν τω μεταξύ, το θα το δούμε χαμογελαστό. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι τέλειο. Λοιπόν, δεν έχετε βαρεθεί. Πήγατε Καλαμάτα, πήγατε Ρόδο. Μου φαίνεται επίτηδε στο κάτω να γυρίσετε όλη την Ελλάδα. Εντάξει, εμείς δεν κάνουμε συνδικαλιστικό τουρισμό. Του σπαταλάμε τα χρήματα των εργαζομένων όπως άλλες συνδικαλιστικές παρατάξεις. Το ξέρετε πολύ καλά αυτό. Το πρόβλημα είναι. Α πούμε, ένα άνθρωπο σαν και εμένα. Παρακολουθώ να γίνεται αυτό και δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι. Το πρόβλημα είναι ότι γίνεται μια πολύ συγκεκριμένη και συνειδητή προσπάθεια οι εργοδότες με τη φυσική τους παρουσία να παρέμβουν στο εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα και να λάβουν θέση και στη ΓΕΣΕ. Μήπως αναφέρεστε ευθέως στον πρόεδρο της. Όχι στον πρόεδρο, σε μια σειρά στελέχη, στον πρώην πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων. Ο οποίος αυτός είχε επιχειρήσει. Έχει τέσσερις επιχειρήσεις, τις οποίες αγοροπολεί. Αλλάζει θέσεις στα πλαίσια των διοικητικών συμβουλίων αυτών των επιχειρήσεων. Τέλος πάντων. Συγγνώμη τώρα, δεν είναι λίγο τρελό να έχω τέσσερις επιχειρήσεις και να θέλω σώνει και καλά να γίνω μέλος του Προεδρείου της ΓΕΣΕ. Αυτό που πρέπει να προβληματίσει περισσότερο είναι γιατί υπάρχουν εκείνες οι πολιτικές και συνδικαλιστικές δυνάμεις που στηρίζουν μια τέτοια επιλογή. Έτσι. Αυτό είναι το πιο ουσιαστικό ζήτημα, γιατί σε αυτή την προσπάθεια που κάνουν ένα τμήμα των εργοδοτών με τη φυσική τους παρουσία να παρεύει μέσα στα συνδικάτα, αν θυμάστε, είχε και από βήμα της Βουλής τη στήριξη βουλευτών της Χρυσής Αυγής. Εκείνη την περίοδο που καταδίκαζαν συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ και άλλους εργαζόμενους, οι οποίοι προασπίζουν το αναφέρωτο δικαίωμα των εργαζομένων να συνδικαλίζονται ελεύθερα, χωρίς την παρουσία των εργοδοτών δίπλα τους. Αυτό φυσικά δεν έχει να κάνει με διαφορετικές απόψεις. Οι μανούρες θα μπορούσαν δεν ήταν μια ωραία εικόνα. Σε καμία περίπτωση δεν είναι δική μας υπαιτιότητα. Σε καμία περίπτωση, αυτό σας το εγγυώμαι. Σε καμία περίπτωση δεν έχουν αποδειχτεί τίποτα από αυτά που έχουν καταλογιστεί ή έγινε προσπάθεια να καταλογιστούν στο ΠΑΜΕ. Το αντίθετο, μέσα από πλούσιο φωτογραφικό και υλικό και βίντεο, έχει αποδειχτεί η παρουσία μπράβων ακόμα και ποινικών, οι οποίοι προσπάθησαν να παρευρεθούν στα συνέδρια αυτά. Αυτά έχουν καταγγελθεί δημόσια φυσικά. Και είναι και σε εξέλιξη αυτή η ιστορία. Είναι και γεγονός ότι όταν είχαν γίνει αυτά τα σκηνικά, Γιώργο, οι περισσότεροι δημοσιογράφοι λίγο ξέρεις, που λέγαμε, μα δεν είναι συνήθιστα. Είναι αυτά που λέγουν, δεν συνηθίζεται. Θυμίζω, θα μου επιτρέψετε. Έχει μια παρουσία τόσα χρόνια, ξέρουμε. Θα μου επιτρέψετε ότι ένα τεκμήριο ενοχής αυτής της πλειοψηφίας στην ηγεσία της ΓΕΣΕ είναι το γεγονός ότι πήρε απόφαση να αφήσει έξω τα μέσα μαζικής ενημέρωσης από το τελευταίο συνέδριο, από την τελευταία απόπειρα να γίνει συνέδριο στη ΓΕΣΕ, γιατί ακριβώς δεν ήθελα να έρθει στο φως της δημοσιότητας όλη αυτή η σαπίλα, θα μου επιτρέψετε να πω την έκφραση αυτή η σαπίλα, η οποία υπάρχει σε τμήμα του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος, με την ανοχή κατά τη γνώμη μας της εργοδοσίας και της κυβέρνησης, γιατί υπηρετούν μια στρατηγική, και για να έρθουμε και στο προκείμενο δηλαδή των εκλογών, υπηρετούν μια στρατηγική και χρειάζονται ένα τέτοιο συνδικαλιστικό κίνημα που θα βάλει πλάτη σε όλες τις αντιλαϊκές επιλογές την επόμενη μέρα των εκλογών. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Τώρα έχει διοριστεί η διοίκηση στη ΓΕΣΕ από το πρωτοδικείο, όχι? Όχι, περιμένουμε την απόφαση. Περιμένουμε την απόφαση του πρωτοδικείου, η οποία θα βγει μάλλον μετά τις εκλογές. Σωστά? Πιθανά και όχι. Αυτή η διοίκηση που θα οριστεί θα προκηρύξει. Με μόνη αρμοδιότητα να προκηρύξει νέο συνέδριο. Να προκηρύξει συνέδριο. Με μόνη τέτοια αρμοδιότητα. Μάλιστα. Αλλά εκτιμάμε και λέμε και σαν Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος ότι και αυτές οι εξελίξεις στο εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα πρέπει να γίνουν κριτήριο για τους εργαζόμενους και για τις πολιτικές τους επιλογές. Γιατί όπως είπα και πριν, κατά τη γνώμη μας, η επόμενη μέρα των εκλογών προδιαθέτει. Όχι, μάλλον προδιαθέτει, είναι λυμένο ότι είτε με κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, που αυτό θα είναι και το πιθανότερο σενάριο, θα υπάρχει μια σκληρή αντιλαϊκή πολιτική. Σας συμφέρει σας λίγο να είναι κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας? Δεν υπάρχει. Η κυβέρνηση που θα προκύψει στις 8 του μήνα θα είναι από τα πράγματα αντιλαϊκή.
Γι' αυτό εμείς λέμε ότι το δίλημα για τους εργαζόμενους είναι αν την επόμενη μέρα των εκλογών θα είναι ισχυρό το ΚΚΕ. Ναι. Γιατί θεωρούμε ότι είναι η μόνη πολιτική δύναμη η οποία μπορεί να μπει μπροστά στην οργάνωση της πάλης, στις διεκδικήσεις, αλλά και ταυτόχρονα να ανοίξει μια διαφορετική σελίδα για τα συμφέροντα της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων. Να σας ρωτήσω όμως, επειδή την ίδια επιχειρηματολογία αναπτύξατε και στις ευρωεκλογές. Εδώ είχαμε φίλους μας, δηλαδή, ο Θανάσης Παφίλης. Φίλοι μας οι άνθρωποι, δεν το συζητάμε καθόλου. Λοιπόν, την ίδια επιχειρηματολογία ανέπτυξαν, αλλά από ό,τι έδειξε το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, δεν φάνηκε να συμμερίζεται η εργατική τάξη τα επιχειρήματα αυτά. Δηλαδή δεν φάνηκε να συμμερίζεται την αγωνία σας ότι οδηγούμαστε σε αντιλαϊκές πολιτικές. Θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας ότι στις ευρωεκλογές εκφράστηκε μια συμπόρευση ενός τμήματος ψηφοφόρων, ανθρώπων, συνδικαλιστών, πολιτικών στελεχών που πειρέτησαν άλλες πολιτικές και συνδικαλιστικές επιλογές στο προηγούμενο διάστημα. Αυτό το θεωρούμε πολύ θετικό. Αυτό εκφράστηκε και στην κατάρτιση των ψηφοδελτίων του ΚΚΕ σε αυτή τη φάση, μπροστά στις βουλευτικές εκλογές. Αν δείτε και το ψηφοδέλτιο επικρατείας και τα ψηφοδέλτια του κόμματος στους νομούς, έχουν μέσα τέτοιους ανθρώπους οι οποίοι προέρχονται από άλλους πολιτικούς χώρους. Και η επιδίωξή μας είναι και αυτό το άνοιγμα, αυτή η προσπάθεια να εκφραστεί και στην κάλπη. Θα ήθελα να πω ότι το ΚΚΕ είναι το μόνο κόμμα, και το λέμε όχι με μετρημένα λόγια, πραγματικά το λέμε αυτό, είναι το μόνο κόμμα το οποίο όλα τα προηγούμενα χρόνια αντιπάλευσε ένα ρεύμα συντηρητισμού, για το οποίο η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έχει πολύ μεγάλες ευθύνες. Γιατί πήρε ένα κομμάτι ανθρώπων, εργαζομένων, ανθρώπων του μόχθου, οι οποίοι προέρχονταν από το εργατικό λαϊκό κίνημα, είχαν πόθους, προσδοκίες, ελπίδες, ότι θα αλλάξει μια κατάσταση το προηγούμενο διάστημα, θα αλλάξει η ζωή τους προς το καλύτερο, μετά από τόσα χρόνια κρίσης και συντριπτικών συνεπειών στη ζωή των εργαζομένων, και είδαν ότι όλα αυτά διαψεύστηκαν ικτρά. Ένα μεγάλο τμήμα αυτών των εργαζομένων δυστυχώς πήγε στο σπίτι του. Μα τα μισά χρόνια της κρίσης είχαμε μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. 4,5 χρόνια. Είναι στα 9 χρόνια της κρίσης, 9 χρόνια δεν διάρκεισε. 9 χρόνια κρίση. Τα 4,5 είναι ΣΥΡΙΖΑ. Όπου δοκιμάσαμε όλους τους πολιτικούς ισχυρισμούς, αν θέλετε και σε διάφορες πολιτικές εναλλαγές, και την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και με το ΠΑΣΟΚ, και το ΠΑΣΟΚ πριν και το ΣΥΡΙΖΑ μετά, εμείς προειδοποιούσαμε και με κόστος πολιτικό. Αν θυμάστε, Κύπρη, και στις εκλογές του 2012 και στις εκλογές του 2015. Πολύ μεγάλο κιόλας, ότι κύριε Μαυροκέφαλο. Λέγαμε την αλήθεια στον κόσμο και επιβεβαιωθήκαμε ότι αυτή η κυβέρνηση, η οποία θα προέκυπτε και τότε, όπως και αυτή η κυβέρνηση που θα προκύψει 7 του Ιούλη, θα είναι από τα πράγματα αντιλαϊκή. Και επιδιώξαμε να αναμετρηθούμε με αυτό το ρεύμα συντηρητισμού, το οποίο τσαλάκωσε στην κυριολεξία, τσαλάκωσε κάθε έννοια προοδευτισμού, προσδοκίας, αγωνιστικής ανάτασης και μαχητική στάση σε ένα μεγάλο τμήμα του εργατικού λαϊκού κινήματος. Έχετε κατηγορηθεί από ένα μέρος αριστεράς, θα έλεγα μεγάλο, για τη στάση σας γενικά στα χρόνια αυτά της κρίσης. Θεωρήθηκε ότι δεν στηρίξατε αριστερές δυνάμεις. Ότι είχατε ένα απομονωτισμό, ας πούμε, μια περιχαράκωση. Πιστεύω ότι αυτό που είπα και προηγουμένως, ένα άνοιγμα και μια συμπόρευση που εκφράστηκε και στις ευρωεκλογές, έστω και σε αυτό το επίπεδο, και εκφράζεται στα ψηφοδέλτια του κόμματος σε αυτή τη φάση, είναι συνέπεια της πολιτικής σταθερότητας του ΚΚΕ, τη σκοπιά της υπεράσπισης των εργατικών λαϊκών συμφερόντων. Διαφορετικά δεν θα είχε προκύψει ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Το ΚΚΕ θα ήταν ένα κόμμα αναξιόπιστο, θα ήταν ένα κόμμα και αυτό στο τσουβάλι, μαζί με όλα τα άλλα κόμματα. Θα είχε χάσει ο λαός μας ένα σημαντικό αποκούμπι, και ξέρετε πολύ καλά ότι εμείς, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν φυσικά τμήματα της εργατικής τάξης που διαφωνούν σε πολλά μαζί μας, ποτέ, ας πούμε, δεν βάλαμε πίσω κόπους και θυσίες να είμαστε μπροστά στην οργάνωση της πάλης, και συμπορευτήκαμε με αυτά τα τμήματα, ιδιαίτερα μετά το δημοψήφισμα του 2015, στους αγώνες και στις διεκδικήσεις του λαού μας. Κύριε Μαυροκεφάλη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.